Μετά τη μεγάλη επιτυχία την οποία σημείωσε τον περασμένο Δεκέμβριο η δημοπρασία της Cypria Auctions, την Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη με θέμα ελληνική και κυπριακή ζωγραφική του 19ου και 20ου αιώνα και θα περιλαμβάνει σπάνιες δημιουργίες Κυπρίων και ελλαδιτών καλλιτεχνών. Σπάνιοι συλλεκτικοί πίνακες ελλαδιτών και Κυπρίων καλλιτεχνών εκτίθενται από τις 19 Μαΐου στο πλαίσιο της δεύτερης δημοπρασίας της Cypria Auctions με τίτλο «Ελληνική και Κυπριακή Ζωγραφική του 19ου και 20ου αιώνα». Τα έργα θα δημοπρατηθούν την Τετάρτη 23 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα. Στόχος των διοργανωτών είναι να καταστεί θεσμός. Να δημιουργήσει μια γέφυρα μεταξύ των σοβαρών φιλοτέχνων συλλεκτών έργων τέχνης και των ιδιοκτητών. Έργο. Στη φετινή δημοπρασία ξεχωρίζουν τα έργα των Κυπρίων Χριστόφορου Σάβα, Βίκτορα Ιωαννίδη και Ιωάννη Κισολέργη, αλλά και των Ελλαδιτών Γκίζη, Γκίκα, Τσαρούχη και Παρθένη. Ιδιαίτερα ξεχωρίζουν τα έργα του λαϊκού μαζογράφου Μιχάλη Κάσαλου και ο πίνακας του Σπυρίδων Αβεντούρα, σκηνές από το βίο του Ιωάννη του Χρυσόστομου, αφού για πρώτη φορά δημοπρατείται παγκοσμίως. Ιστορική σημασία θεωρείται το έργο του Ελλαδίτη Πολύκλη του Ρέγκου, Κύπρος 1974, ο οποίος ήταν από τους λίγους που συγκινήθηκε από την τραγωδία της Κύπρου, την οποία αποδίδει με τη μορφή της τραγικής μάνας. Στην έδρα για τη δημοπρασία θα βρίσκεται και πάλι ο γνωστός δημοπράτης Πέτρος Βέργος, χορηγός επικοινωνίας ο Αντένα.